Σχολής των Γρεβενών, Μαθητικά Συμβούλια των Σχολείων των Γρεβενών, Δικηγορικός Σύλλογος Γρεβενών, Σύλλογος Κομωτών και Αισθητικών Γρεβενών, Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Και καλούμε στο βήμα για τις ομιλίες, ξεκινώντας από την Αγκώλη Χριστίνα, Πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χριστίνα Αγκώλη, είμαι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Γρεβενών. Όπως και την περασμένη Κυριακή, έτσι και σήμερα, απευθύναμε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες αυτού του τόπου για να κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε απέναντι στη μνήμη των νεκρών αλλά και των τραυματισμένων συναδέλφων μας από το τραγικό δυστύχημα της 1ης Μαρτίου. Η πλειοψηφία των συναδέλφων μας μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς καθημερινά. Η ασφάλεια των μέσων και των μετακινήσεων αποτελεί ανέκαθεν ένα μείζον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία. Μην ξεχνάμε τα άλλα δύο πολύ νεκρά δυστυχήματα, τα οποία συνέβησαν ελάχιστα μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων. Οι ευθύνες πολλές και οι παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά ακόμα περισσότερες. Ως νέοι πολίτες αυτής της χώρας, αναζητάμε την εξέλιξη αυτής και των υποδομών της. Απαιτούμε η χώρα να πάει μπροστά και να πάψουν να επαναλαμβάνονται τα λάθη του παρελθόντος σε όλους τους τομείς. Η σημερινή μέρα, δυστυχώς, αποτελεί μια κρίζα γιορτή για όλες τις μητέρες, αδερφές, σύζυγους, συντρόφους, κόρες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς, στη φοιτητική μας κοινότητα, μια συνάδελφός μας πενθεί για τους δικούς της ανθρώπους. Δεσμευόμαστε πως θα κάνουμε τα πάντα για να αποτελέσουμε στήριγμα στις σπουδές της. Υποσχόμαστε πως ο σύλλογός μας θα είναι αρρωγός στον αγώνα για ασφαλέστερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το πένθος της ελληνικής κοινωνίας ας επιτελέσει την κινητήριο δύναμη για τη ριζική αλλαγή του συστήματος. Δεν υπάρχει χώρο στις ψυχές μας για άλλο πένθος. Η κοινωνία μας πρέπει να αντισταθεί στην υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής. Δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου αλλά και όλης της ακαδημικής κοινότητας της πόλης μας για τη στήριξή σας στις δράσεις μας. Με αυτή σας την στήριξη, η φωνή μας δυναμώνει απέναντι στο σάπιο σύστημα των συμφερόντων. Σας ευχαριστώ πολύ.